Λοιπόν, Αλέξης Μητρόπουλος εδώ, αντιπρόεδρος της Βουλής και, και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Τώρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κερδίσαμε, χάσαμε, φέραμε τίποτα από τη Γερμανία. Θα φέρουμε. Τι έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, κύριε Μητρόπουλε? Αν παίρνατε το βίντεο που είχε πάει ο Σαμαράς και δείχνατε για 5 λεπτά στους τηλεθεατές σας. Σαμαράς Μέρκελ, Τσίπρας Μέρκελ. Ναι. Αυτονόητα θα καταλάβει ο καθένας ότι όχι μόνο ζήτησε συγγνώμη που υπήρξε αντιμνημονιακός, όχι ζήτησε συγγνώμη επειδή έκανε αυτή την πολιτική, αλλά έθεσε θέματα ταμπού για τον Σαμαρά. Όταν πήγε ο Σαμαράς, λέω, αυτό συγκρίνω τώρα, τα δίδυμα συγκρίνω. Αλλά έθεσε θέματα ταμπού που ακόμη και ψηφοφόροι του Τσίπρα δεν διανοούνται μέχρι εχθές ότι θα ετίθενται τα θέματα. Τι έθεσε? Τις Siemens ενώπιον της Μέρκελ? Τις αποζημιώσεις ενώπιον της Μέρκελ? Όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε κάποια που λένε ότι έκανε υποχώρηση για τον Γκέτε, για ούτε καθεξής, ο άνθρωπος με παρησία, με περηφάνεια, με αξιοπρέπεια, συναισθανόμενος το βάρος της νοπής λαϊκής εντολής, έθεσε τα θέματα. Και θεωρώ, τώρα σας απαντώ, ότι έσπρωξε, το ξαναλέω, έσπρωξε το ζήτημα της πατρίδας κάτι της παραπέρα. Αν με ρωτήσετε, θα μπει και τώρα στο θέμα, αν με ρωτήσετε αν πήρε ρευστότητα, αν πήρε υποσχέσεις, εάν ουσιαστικά προώθησε το ελληνικό ζήτημα, κύριε Οικονομέα, κύριε Καβουρέκη, δεν μπορώ τώρα να σας πω. Αλλά από το κλίμα, από το ύφος, από τη φρασιολογία, από αυτά τα οποία είδα να λέει η Μέρκελ, φαίνεται ότι μπήκαν νέες βάσεις για να φύγει το ελληνικό ζήτημα πιο μπροστά. Μισό. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Οι αποζημιώσεις είναι ηθικό ή οικονομικό θέμα? Διότι ως τώρα όποιος έλεγε ότι είναι ηθικό, τον εγκολάγανε στον τοίχο ότι είναι πουλημένος Γερμανούς. Ο Τσίπρας προς τιμή του και διπλωματικά το έθεσε ως ηθικό, η Μέρκελ το προώθησε ως υλικό και οικονομικό. Διότι μίλησε, κύριε, για ταμείο πολέμου, είπε θα επιφυλάσσουμε να το δω. Τι επιφυλάχτηκε να δει το ηθικό ζήτημα, την ηθική πλευρά, κύριε Καμπουράκη? Άρα επιφυλάχτηκε να δει, να ερευνήσει και την οικονομική πλευρά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτή είναι η αποτίμηση, κύριε Οικονομέα. Ναι. Αυτό ήθελα. Κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι υπήρχαν θετικά στοιχεία χθες στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Το ένα θετικό στοιχείο ήταν η απόλυτη προσαρμογή στην πραγματικότητα. Εάν παρακολουθούσατε πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, μέσα σε όλα μίλησε για τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε για τα θετικά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, πάνω στα οποία θα χτίσει η Ελλάδα. Σωστό. Ήταν καιρός να το κάνει αυτό, διότι ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε περάσει σε ακραία αντιπολίτευση. Δεν είχε ψηφίσει κανένα από τα θετικά στα οποία αναφέρθηκε χθες. Προσαρμόστηκε σε μια πραγματικότητα. Ήταν θετικό το θέμα της Siemens, εξαιρετικά θετικό, διότι η διαφθορά δεν είναι διαφθορά μόνο στην Ελλάδα. Κάποιοι ήρθαν και διεύθυραν. Άρα την δικαστική συνδρομή των Γερμανών, ναι, τη χρειαζόμαστε. Άρα πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, το έθεσε. Τώρα, σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε, κύριε Καμπουράκη, περί ηθικού και άλλου, είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας εκεί πέρα έκανε μια διπλωματική, έτσι, βρήκε ένα διπλωματικό τρόπο να τα πει ώστε να μην θίξει και τους οικοδεσπότες. Σωστά. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι έπρεπε να βρεθεί οπωσδήποτε τρόπος η ένταση μεταξύ Ελλάδος-Γερμανίας να μειωθεί. Τώρα, μετά από αυτή τη συνέντευξη ακολούθησε ένα πεντάωρο. Ναι. Αυτό το πεντάωρο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή είχε πει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω στην κυρία Μέρκελ ότι είναι τίποτα παραπάνω από ένας στους 17. Ήταν από τα προεκλογικά του κύριου Τσίπρα. Το οποίο το γύρισε χθες. Το γύρισε χθες η κυρία Μέρκελ και του είπε, μην μου ζητάτε εμένα. Εγώ δεν είμαι ότι παραπάνω από ένας στους 19 της Ευρωζώνης. Άρα πέρασε η γραμμή του Τσίπρα. Όχι. Ναι. Επί της ουσίας, επειδή όλοι ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, επί της ουσίας τις 5 ώρες συζητήθηκε, νομίζω, έτσι με την εμπειρία τουλάχιστον που έχω, η ουσία του θέματος. Ναι. Και εκεί καλέσανε οι πάντες τον κύριο Τσίπρα να φέρει τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες έχει δεσμευθεί με την περίφημη υπογραφή Βαρουφάκη στις 20 Δεκεμβρίου. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, το κείμενο αυτό
επισήμως, όπως ξέρετε, δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Διότι, γιατί είχε την καλοσύνη ο κύριος Σταϊκούρας να μου το στείλει, διότι λέει μέσα το κείμενο ένας δομικός σύμβουλος της κυβέρνησης ότι αρκεί η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών και για να τεθεί σε ισχύ. Ναι. Και η κυβέρνηση έκρινε ότι δεν ήταν ανάγκη να το πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός το κείμενο αυτό δια της Βουλής των Ελλήνων. Γιατί δεν το έχει πληροφορηθεί? Η ανακοίνωση, ρε παιδί μου, η ανακοίνωση του Eurogroup. Αυτό δεν άλλο, είναι. Υπάρχει άλλο κείμενο. Για πάλι και με τον κύριο Μητρόπουλο το είχαμε συζητήσει. Με συγχωρείτε. Όταν λέμε, εγώ θέλω να κουβεντιάσουμε και να συμφωνήσουμε ότι αυτή η χώρα χρειάζεται να μπορέσουμε να βρούμε κοινό τόπο στα πραγματικά δεδομένα. Εγώ λοιπόν δεν θα κάνω αντιπολίτευση στον κύριο Μητρόπουλο σήμερα. Θα πω απλώς. Ότι για τώρα, λάβει και να κάνει τώρα που προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα, τώρα που τελείωσε η προεκλογική ρητορική, τώρα που ξέρουμε ότι η ρευστότητα αρκεί ενδεχομένως μία εβδομάδα ή 15 μέρες με δήλωση του Πρωθυπουργού από τώρα, που σήμερα που μιλάμε, τώρα που ξέρουμε ότι το δίλημα για την ελληνική κυβέρνηση φτάνει στο σημείο ή θα πληρώσω μισθούς και συντάξεις ή θα πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Έφτασε η ώρα να σοβαρευτούμε, να πούμε αλήθειες μεταξύ μας και να ξέρουμε πάνω σε τι μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν πάνω σε ένα κείμενο, συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο επέγραψε ο κ. Βαρουφάκης. Το οποίο είναι η επιμήκυνση της δανειακής σύμβασης που είχαμε υπογράψει εμείς. Τάλε κουάλε. Ό,τι είχε υπογράψει η Νέα Δημοκρατία πριν από 2 μήνες, το ίδιο ακριβώς. Με μία χειροτέρευση, διότι πήραμε τα λεφτά του Τουκουσού που ήταν στην Ελλάδα. Μου άλλαξε κάτι μετά την 7η-8η. Είπε ότι τουλάχιστον συμφωνήσαν ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση που προβλέπει αυτή. Ποιο τα λέει αυτά? Κύριε Καμπουράκη, δεν είναι αλήθεια αυτά. Και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές ιδέες τώρα τελευταία, να μείνουμε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το κείμενο αυτό. Εγώ έχω φέρει 2 αντίγραφα για να χαρίσω και στον κύριο Μητρόπουλο ένα. Επειδή δεν το έχει. Την άλλη φορά, αν θυμίστε, ο αδελφός της μου. Α, το έδωσε και ο Κυριάκος. Το ενεχείρισε. Ωραία, να στο δω. Τότε δεν το δίνω. Δεν είσαστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη βουλή και έπρεπε από τον κύριο Μητσοτάκη να το πάρετε. Λοιπόν. Χωρίς υπερβολή, είμαι ο πρώτος που το είχα πάρει από έξω. Το θυμόσαστε εσείς. Το είχα πάρει. Να γίνει αξιολόγηση. Λοιπόν, άρα. Επί των μέτρων που είχαν απομείνει, θα γίνει αξιολόγηση. Θα σα πω. Υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχει ένα θέμα. Η Ελλάδα έχει ένα χι δημοσιονομικό κενό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι 2,5 δισεκατομμύρια, είναι 2 δισεκατομμύρια, όσο το βγάλουνε. Mm-hmm. Αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Μάλιστα. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, έρχονται οι ονομαζόμενοι τώρα Brussels Group, Τέος Τρόικα, Νιν Brussels Group, όπως θέλετε πέστε τους, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Χαρίζω το επικοινωνιακό πλεονέκτημα στο ΣΥΡΙΖΑ με άνεση. Ονομάζονται όπως θέλουν. Έρχονται όμως αυτοί και λένε, παιδιά, εσείς έχετε αυτό το δημοσιονομικό κενό και πρέπει να καλυφθεί. Φέρτε μας λοιπόν τώρα 2 ειδών μέτρα. Τις βασικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες συμφωνούμε όλοι. Έτσι, νομίζω ότι περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, τουλάχιστον θα μιλήσω για μένα προσωπικώς, θα υποστηρίξω κάθε διαρθρωτική μεταρρύθμιση που θα είναι προς την ουσία, προς τη σωστή κατεύθυνση. Και από την άλλη μεριά λέει ότι ελάτε τώρα. Να δούμε και πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Και αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Διότι έχουμε πει τα πάντα. Έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, τα πάντα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Ακόμα και χθες άκουγα τον κύριο Σκουρλέτη. Θα φτάσουμε στο κενό, κυρία Μπακογιάννη. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι έχουμε υπογράψει να συνεχίσει η αξιολόγηση να γίνει αξιολόγηση? 100% κοιτάξτε, κύριε Οικονομέα. Εγώ δόξα τω Θεώ, γλώσσες γνωρίζω, όπως ξέρετε, αυτό δεν θα μου το αμφισβητήσει κανείς. Έχω εδώ τα 2 κείμενα. Είναι εντυπωσιακό να τα διαβάσετε. Βρε παιδί μου, ούτε τον τίτλο αλλάζουν, τις ημερομηνίες αλλάζουν και το όνομα του Βαρουφάκη και του Στουρνάρα. Έτσι αυτό είναι, αλλάζει. Αφού είσαστε από τους κύριε Μητρόπουλε, το ξέρετε αυτό. Ναι, είναι έτσι. Είναι έτσι. Έτσι είναι ότι είναι επανομοιότυπη η σύμβαση που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση με τη συμφωνία που υπογράψαμε. Η κυρία Μπακογιάννη. Διότι θυμάμαι εσάς να καταγγέλλετε λαύρο σε αυτή την παράταση των 2 μηνών ότι χωρίσαμε την εθνική ανεξαρτησία. Η οποία δεν πέρασε από τη Βουλή και στην εκπομπή σας είχα υποστηρίξει ότι καλό την κυβέρνηση να μην τη φέρει στη Βουλή ούτε η προσενημέρωση. Διότι το λάθος που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Βενιζέλου Σαμαρά.
να την εισαγάγει και να την καταστήσει νόμο το νόμο 4316. Ο νόμος 4316 είναι η δίμηνη παράταση της Νέας Δημοκρατίας με καταπλεονεκτικές δεσμεύσεις σε βάρος της χώρας. Μπορεί να υπέγραψε ή μα μπορεί. Λέει, το ίδιο υπογράψαμε. Μπορεί μια στιγμή. Δεν πέρασε από τη Βουλή. Μπορεί να κατήρθησε. Και τι σημαίνει, δεν ισχύει. Τους κοροϊδέψαμε. Δεν πέρασε από τη Βουλή, αλλά υπέγραψε. Αν με ρωτάτε, ως νομικό, σας επαναλαμβάνω, κάλεσα την κυβέρνηση και νομίζω ο πρόεδρος μας νωρίτερα από μένα είχε καταλήξει να μην πάρει την ανωτάτη δεσμευτικότητα με κύρωση από το Κοινοβούλιο, διότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα ερμηνείας. Το λάθος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καμπο... Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι σαν να μας λέτε ότι τους τη φέραμε, ας πούμε. Αν έχει. Κάναμε ότι υπογράψαμε το κείμενο, δεν ισχύει. Αν έχει καταρτιστεί τέτοιο κείμενο, παρακαλώ την κυρία Μπακογιάννη, το κείμενο που έχει μπροστά της. Δεν έχει καταρτιστεί. Αφού λέτε ότι σας το πρώτος που το πήρατε. Εσείς με ακούτε, κύριε. Το κείμενο. Εσείς δεν είπατε το πήρατε πρώτος. Μπορεί να σας δείξει η κυρία Μπακογιάννη αν υπάρχουν υπογραφές στο κείμενο που έχει. Μια και θέλετε εμβάθυνση στη συζήτηση, παρακαλώ δείξατε τις υπογραφές του κειμένου που έχετε. Δείξτε τις υπογραφές. Όχι, δεν έχω το κείμενο. Έχουν υπογραφές. Αφού δεν το έχετε φέρει στη Βουλή. Μα βλέπετε. Ας σας απειλήσω. Έχετε την υπογραφή του Βαρουφάκη. Όχι, κύριε, δεν έχει. Είναι ανυπόγραφο κείμενο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τι συμφωνία γιατί εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέλετε να εμβαθύνετε. Κύριε Μητρόπουλε, καταλαβαίνετε ότι τεινάζετε τη διαπραγμάτευση στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Όχι, το κείμενο λέτε. Εγώ το συμπέρασμα που βγάζω. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Καταλαβαίνετε το βάρος των λόγων σας. Το κείμενο να δω αν είναι γνήσιο, λέω. Θέλω να δω τις υπογραφές. Να μην το δω ως νομικός. Αμφισβητείτε τη γνησιότητα. Μα δεν ξέρω τι υπάρχει. Δεν βλέπω υπογραφές. Αναζητώ κείμενο να έχει υπογραφές. Συν το ότι δεν έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Ως νομικό δεν με ρωτήσατε, κύριε. Όχι, σας ρωτήσαμε ως πολιτικό. Ορίστε, τελείωσε η υπόθεση. Το κείμενο της τετράμινης παράτασης δεν έχει περάσει από το Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω. Και ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί και το οποίο κατετέθη στη Βουλή. Το οποίο προχθές κατετέθη στη Βουλή από τον κύριο Μητσοτάκη. Το οποίο είδα διότι προέδρευα. Το είδα χωρίς υπογραφές. Να μην σας το πω, κύριε. Να μην το πω στους τηλεθεατές σας. Ναι, εντάξει, πέρα από το τυπικό, αν έχει υπογραφές, όχι, ισχύει ή δεν ισχύει. Άρα, δεν είναι αυτό. Μα κύριε, λέω, αν δεν έχει περάσει από το Κοινοβούλιο και δεν έπαιραξε το λάθος ο Τσίπρας να τον καταστήσει νόμο του κράτους. Και αν το κείμενο το οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι έχει σήμερα και η κυρία Μπακογιάννη. Δεν φέρει υπογραφές. Εγώ ως νομικός τι να σας ασχέσω. Δεν ξέρω. Έχουμε συμφωνία με τους ξένους, με τους εταίρους. Εσείς δεν αναφέρεστε, στη... κύριε Καμπουράκη, αναφέρεστε στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρης που υπάρχει και ενώ η κυρία Μπακογιάννη πολύ σωστά έχει αναχείρας την τετράμινη παράταση, κύριε Καμπουράκη. Αυτό το κείμενο σας επέδειξε. Και λέω το αυτό. Το εσείς λέτε δεν ισχύει. Όχι, εγώ λέω ότι το κείμενο αυτό δεν ισχύει επειδή δεν πέρασε από τη Βουλή. Λέω έχει θέμα δεσμευτικότητας, αλλά αυτό το οποίο κατετέθη στη Βουλή και έχει αναχείραση η κυρία Μπακογιάννη, δεν φέρει ούτε υπογραφές. Άρα το αμφισβητείτε, αυτό λέμε ρωτά. Κύριε Οικονομέ, ένα λεπτό, δεν συγχωρείτε. Όχι, πράγματα... Εσείς αυτό που μας εγχειρίζετε σήμερα, γιατί να μην είναι ένα προσχέδιο, γιατί εσείς... Δεν έχει υπογραφές υπουργό. Αναφέρει ονόματα όπως θα δει η κυρία Μπακογιάννη, αλλά δεν έχει υπογραφές. Καλό, ένα λεπτό, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά τώρα και κάπου... Εγώ οφείλω να την συνδράμω και ξέρω ότι είναι εγκυκή. Και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Ελλάδα ζητάει σήμερα χρηματοδότηση με βάση αυτό το κείμενο. Ναι. Αν δεν έχουμε μία συμφωνία την οποία αρνείται ο κύριος Μητρόπουλος, δεν έχουμε καμία ελπίδα χρηματοδότησης. Εντάξει, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μισό λεπτό. Αυτό που μας εγχειρίζετε σήμερα που μας δείχνετε, ποιος μας λέει ότι δεν είναι ένα προσχέδιο, ένα το οποίο... Αυτό ρωτάω. Αυτό λέω. Ένα λεπτό. Αν μου το φέρει υπογεγραμμένο, εγώ μόνος εδώ θα πω στους... Εσείς τώρα, γιατί το θέλετε, συγγνώμη κυρία Μπακογιάννη. Ένα λεπτό, κύριε Οικονομέ, να τελειώσω την φράση μου. Αμφισβητείτε δηλαδή ότι υπάρχει αυτό. Κύριε Οικονομέ, να τελειώσω. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Επειδή είναι σοβαρό το λέω. Ένα λεπτό, διότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητρόπουλος σήμερα, δύο πράγματα μπορεί να σημαίνουν. Πρώτον, η κυβέρνηση έχει άλλο κείμενο από αυτό και το κρύβει. Δεν το φέρνει κατά εισήγηση του κ. Μητρόπουλου στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν το δείχνει στους Έλληνες. Ερώτημα πρώτον, γιατί το κρύβει. Γιατί είναι μυστικό το κείμενο. Γιατί είναι ίδιο. Εγώ λέω. Ο κ. Μητρόπουλος το αρνείται. Έρχομαι δεύτερο. Εάν αυτό το κείμενο δεν υπάρχει, κύριε, που εδώ πέρα λέει ότι δεσμεύει τη χώρα η απλή υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Εάν αυτό το κείμενο δεν υπάρχει, τότε η Ελλάδα δεν έχει συμφωνία. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει και με βάση αυτό το κείμενο ζητάμε
έκτακτη χρηματοδότηση να συνεχίσει αυτή που σταμάτησε. Συγγνώμη, τον Γιώργο που δεν είπε με βάση τη συμφωνία της Χωστής. Ακριβώς. Είναι άλλο αυτό που έρχομαι, έχει η κυρία Παπαγιώτη. Άλλο αυτό που έχει η κυρία Παπαγιώτη. Δεν θέλετε να καταλάβετε ότι. Να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε, όχι, κύριε Οικονομέα, υπάρχει ένα κείμενο που είναι η επέκταση της Δανειακής Σύμβασης. Εντάξει. Αυτό που λέτε εσείς. Αυτό που λέω εγώ. Το πρόγραμμα. Και μετά υπάρχει μια δεύτερη συμφωνία Βαρουφάκη στις 20 Φεβρουαρίου, η οποία βασίζεται πάνω σε αυτό, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα, δηλαδή τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Έρχονται λοιπόν, εάν ένας ξένος άκουγε σήμερα τον κύριο Μητρόπουλο, είχε δύο δρόμους. Ή να πει ότι αυτή είναι μια χώρα στην οποία δεν μπορώ να συνεδωθώ με κανέναν και παίρνω το ρωματιό μου και φεύγω, ή να πει ότι εδώ παιδιά κάποια στιγμή στείλτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος, με τον οποίο να μπορώ να μιλάω την ίδια γλώσσα. Φτάνουμε δύο άνθρωποι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε απάνω στην πραγματικότητα, στην αλήθεια. Ο κύριος Μητρόπουλος δεν έχει τέτοια αίσθηση. Πιστεύει ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο κύριος Μητρόπουλος ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν φταίει ο κύριος Μητρόπουλος, τώρα ο κύριος Μητρόπουλος είναι αντιπρόεδρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να φέρει την συμφωνία. Οφείλει να την κάνει κοινωνό των Ελλήνων βουλευτών. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση πάνω στην οποία μιλάμε. Μισό λεπτό, κυρία Παγκογιάννη, μισό λεπτό. Εντάξει, το είπατε. Ήταν σε μέσα, αλλά αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής ο κ. Μητρόπουλος και θέλω να ξαναρωτήσω, κύριε Μητρόπουλε. Ορίστε. Αυτό που σας ρώτησα. Όταν λέτε δεν έχει υπογραφές αυτό το κείμενο που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, που έχει η κυρία Παγκογιάννη, εννοείται ότι αμφισβητείτε ότι υπάρχει. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Κύριε Οικονομία και κύριε Καπορική. Και ποιο κείμενο λέτε ότι δεν έχει υπογραφεί, αυτό εδώ το συγκεκριμένο, υπάρχει η επέκταση της Δανειακής Σύμβασης. Υπάρχει η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Αυτή έχει υπογραφεί. Πού στηρίζεται αυτή. Στην οποία μια στιγμή. Αυτή είναι προγενεστέρα αυτή που λέτε. Πού στηρίζεται τη 20η. Θα σα πω. Σε αυτό. Όχι. Είναι μεταγενέστερο το κείμενο αυτό. Πώ είναι μεταγενέστερο, είναι μετά την 20η. Ναι, ναι, είναι μεταγενέστερο. Αν αναζητήσει ημερομηνία θα δει 27 η κυρία Παγκογιάννη. Ρωτάτε εμένα που έχω. Έχει ημερομηνία αυτό. Μεταγενέστερη σίγουρα. 27 έχει. Πότε ρε παιδί μου κάναμε συμφωνία. 20 λέει. 20 κυρία Μητρόπουλε, 19 λέει. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε, 19 λέει. Παρακαλώ πολύ. Επειδή το ζητήσατε. Παρακαλώ πολύ, θέλετε να εμβαθύνουμε σε εκείνο. 19 κύριε Μητρόπουλε. Θα τα δείτε. 19 είναι αυτό που γράφει και παρακάτω θα δει μια άλλη ημερομηνία. Να συνεχίσω. Αυτά τα είναι μυστηριώδη που μας λέτε. Γιώργο, προσέξτε. Γιώργο, στις 20 Φεβρουαρίου υπογράφηκε το κοινό ανακοινωθέν. Που βασίστηκε πού, κύριε Μητρόπουλε, σε αυτό βασίστηκε ή όχι. Κύριε Οικονομία, 100% θέλω να μας πείτε τι αμφισβητείτε. Γιατί, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Κύριε Οικονομία, το μόνο κείμενο. Στο πόλεμος και ειρήνη. Κύριε Οικονομία, υπογράφηκε στο κοινό ανακοινωθέν η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Ακολουθήσανε κάποια κείμενα τα οποία. Ακολουθήσανε όλα... ή προηγήθηκαν. Κύριε. Ακολουθήσανε, κύριε Οικονομία, κάποια κείμενα τα οποία, έχουν αναφορά, στις 20 Φεβρουαρίου. Αν δείτε και την επιστολή του κυρίου Τσίπρα προς την κυρία Μέρκελ, αναφέρεται στη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Όχι στην τετράμινη. Πού λέει η κυρία Παγκογιάννη, ξαναλέω στο ερώτημά σας. Άπαξ και η συμφωνία η τετράμινη δεν έχει περάσει από το κοινοβούλιο, όπως έκανε με τη δίμηνη παράταση Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει ζήτημα εάν έχει αποκτήσει εκείνο το κύρος που και οι δανειστές ενδεχομένως επεδίωκαν και υπάρχουν αμοιβαίες δεσμεύσεις. Μα ούτε τους 20 Φεβρουαρίου έχει πέρασει από τη Βουλή. Αυτό το κείμενο. Έχει κύρος ή δεν έχει. Τώρα κατάλαβα. Ισχύει ή δεν ισχύει. Κύριε Καμπουράκη, αυτό ήταν κοινό ανακοινωθέν, κύριε Καμπουράκη, τις 20 Φεβρουαρίου. Και όταν θα δείτε όλα τα επόμενα κείμενα και το Μέιλιχ Βαρουφάκη και αυτό το οποίο απέστειλε προχτές ο κύριος Τσίπρας αναφέρονται μόνο στις 20 Φεβρουαρίου. Άλλο λέει η κυρία Παγκογιάννη. Η κυρία Παγκογιάννη θέτει ένα θέμα. Το οποίο έχει απασχολήσει παλιότερα την κυβέρνηση. Θέλει η τετράμινη παράταση που κατά την άποψή της και κατά πληροφορίες φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει συζητήσει. Δεν ξέρω αν έχει υπογράψει. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει υπογεγραμμένο. Θέλει να το φέρει στην Βουλή. Δεν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι θέλετε να μας διατηρήσετε σε σύγχυση. Όχι, κύριε. Με συγχωρείτε. Με 100%. Δεν θα σας αποδώσω πρόθεση. Μισό λεπτό. Εν τη ρήμη του λόγου σας πριν από 10 λεπτά είπατε ότι ο πρώτος που πήρε το κείμενο αυτό απ' έξω είσαστε εσείς. Κύριε Οικονομέα. Ένα λεπτό, κύριε. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και 20 μέρες. Κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Οικονομέα, η Νέα Δημοκρατία εδώ και 20 μέρες πιέζει την κυβέρνηση να φέρει ή προ συζήτηση ή προ κύρωση. Και εσείς συμβουλεύσατε να μην φέρει.
και εμείς και όχι, άλλο ο πρόεδρος έχει καταλήξει. Εντάξει, να μην έρθει. Άλλο μας ενδιαφέρει μας. Αφισβητείτε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία ή όχι. Εγώ το λέω για τρίτη φορά. Το κείμενο αυτό το οποίο έχω δει ανυπόγραφο φαίνεται ότι υπάρχει, αλλά το έχω δει ανυπόγραφο. Δηλαδή, δεν ρώτησες κανένα δικό σου ρε παιδί να σου πει έκριση, δεν έχει συμφωνία. Παρακαλώ πολύ. Το μόνο. Δεν είμαι κυβέρνηση, είμαι κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν έχω αρκεστεί σε αυτό και μάλιστα. Μα έχω... συγγνώμη, εσείς εισηγηθήκατε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εισηγηθήκατε να μην φέρει στη Βουλή μια συμφωνία για την οποία δεν ξέρετε αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μα τι είναι αυτά που μας λέτε. Στην εκπομπή σας πρωί 20ημέρου είχα πει και ξαναλέω τώρα. Ότι καλό είναι για την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Το κατάλαβα. Αυτό λέω. Ναι, αλλά συγηθήκατε να μην έρθει στη Βουλή ένα χαρτί το οποίο εσείς το λέτε τώρα, το περιγράφετε ως άκυρο. Κύριε Οικονομέα, αυτό δεν γίνεται. Ένα χαρτί το οποίο δεν έχει υπογραφές. Μπορεί να έχει υπογραφές. Μπορεί να έχει υπογραφές. Και να έχει υπογραφές. Τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι. Και να έχει υπογραφές, καλό είναι να μην στέρξουμε στη σπουδή της Νέας Δημοκρατίας να έρθει προς κύρωση όπως λανθασμένα έκανε με τη δίμηνη δική της παράταση. Αυτή είναι η θέση. Καταλαβαίνετε ότι ελπίζω, ειλικρινώς σας το λέω, αυτή τη συζήτηση. Να μην την παρακολουθεί κανένα. Έχει επενδύσει πολλά η Νέα Δημοκρατία να εγκλωβίσει την κυβέρνηση, να ακυρωθεί από το κοινοβούλιο. Ένα πράγμα που έχει υπογράψει. Μα δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο. Έχει επενδύσει πάρα πολλά. Προχτές στη συζήτηση. Είμαστε 15 μέρες πριν να τελειώσει η ρευστότητα. Μπορείτε να με ακούσετε ένα λεπτό. Εάν εμείς αύριο το πρωί δεν προχωρήσουμε στο να δώσουμε στο Eurogroup τον κατάλογο με τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό είναι άλλο. Κύριε, μην μου ξαναπείτε είναι άλλο, γιατί σημαίνει ότι έχετε άγνοια και δεν θέλω να σας αποδώσω κακή πρόθεση. Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Βασίζεται σε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία της Δανειακής Σύμβασης και η επέκτασή της προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Ο τρόπος λειτουργίας είναι αυτός που είπε η κυρία Μέρκελ χθες στον κύριο Τσίπρα, ότι θα πρέπει να πάει στο Eurogroup για να πάρουμε τα λεπτά. Κύριε, η Ελλάδα δεν αντέχει να μείνει χωρίς λεπτά. Άλλο τρόπο δανειοδότησης δεν έχουμε. Να συνεννοηθούμε λοιπόν επί των πραγματικών γεγονότων. Αυτή η στρεψοδικία την οποία ακούω, εμένα και είμαι και κόρη του Μητσοτάκη, και είμαι και ψύχρεμος άνθρωπος, σας διαβεβαιώ, κοντεύει να με βγάλει τα ρούχα μου. Γιατί η ψυχραιμία είναι κληρονομική. Βεβαίως. Είναι γονιδιακή. Είναι γονιδιακή. Να επιχειρήσω για έκτη φορά. Λέω λοιπόν, αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή, κύριε Οικονομέα, δεν μπορεί να λέγονται. Εντάξει, δεν μπορεί να αμφισβητεί ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων την υπογραφή του υπουργού του, ο οποίος βάσει αυτού του νόμου, πάρτε αυτό τον νόμο, μπορεί να δεσμεύσει την κυβέρνηση και την Ελλάδα, πράγμα το οποίο και έκανε. Εσείς αμφισβητείτε ότι υπάρχει συμφωνία. Να τις γράψω το σωστό αριθμό του νόμου, 40, γιατί γράφει άλλον. Ωραία. Πάρτε το εσείς. Λοιπόν, νομίζει τώρα. Να ρωτήσω έκτη φορά. Νομίζω εγώ. Νομίζω. Και είμαι μονότονος. Εσείς αμφισβητείτε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, η επέκταση δηλαδή της δίμηνης παράτασης που παίρνει τετράμινη τώρα. Κύριε Οικονομέα, δεν την έχω, επαναλαμβάνω, δεν την έχω δει με υπογραφές. Επαναλαμβάνω, και να υπάρχει, επιμένω ότι δεν πρέπει να έρθει στην Βουλή όπως η δίμηνη που έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία. Μου κάνετε μια χάρη, επειδή εδώ έχουμε αναπτύξει σχέσεις μέσα στην εκπομπή. Τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα, μου κάνετε μια χάρη. Κύριε Μητρόπουλε, είμαστε στα όρια του κωμικού. Μου κάνετε μια χάρη. Τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα, σηκώνετε το τηλέφωνο να πάρει τον κύριο Βαρουφάκη να το ρωτήσετε, έχει υπογραφές ή δεν έχει αυτό, αυτή η αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αλλά κυρίως η εθνοκτόνα πολιτική, το να εγκλωβιστεί εκ νέου η κυβέρνηση στην τετράμινη παράταση κατά την αθλειότητα και κατά πλεονεκτική δέσμευση που έκανε με τη δίμηνη Νέα Δημοκρατία, δεν το κάνουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέτε. Άρα έχετε υπογράψει ένα άθλιο κείμενο δηλαδή, και να το φέρετε στην Βουλή για την αθλειότητα να ψηφίσετε. Μα τι λέτε τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται. Κύριε Μητρόπουλε, έλεος, προσέξτε τι λέτε. Η δίμηνη παράταση. Πάνω σε αυτή τη σύμβαση βασίζεται η κυβέρνησή σας και θα πάει ο κύριος Βαρουφάκης να ζητήσει τα λεπτά από το Eurogroup. Δεν μπορεί να τα λέτε αυτά. Παρακαλώ, εγώ σας προκάλεσα, τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα, σας παρακάλεσα να πάρετε τον κύριο Βαρουφάκη με τον κύριο στο αντιπρόεδρο να ρωτήσετε. Εσείς δεν θέλετε. Τι να σας πω. Πάμε διάλειμμα.
Λοιπόν, να πω ότι επειδή έδειξα τον κύριο Μητρόπουλο πριν, 27 Φεβρουαρίου γράφει το χαρτί. 7 μέρες μετά το Eurogroup. Ναι, εντάξει, 7 μέρες. Άρα είχε δίκιο. Όχι, δεν έχει δίκιο. Σας διαβεβαιώ, δεν έχει δίκιο. Επί της ουσίας είναι αδύνατον να υπάρξει συμφωνία για χρήματα χωρίς δανειακή σύμβαση. Εγώ και έχω στα χέρια μου για τις δύο, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Η μία έχει για να ξέρει γιατί το μπερδέψαμε τον κόσμο. Ναι, ναι. Εγώ εμπερδεύτηκα γιατί δεν είχα τα γυαλιά μου. Ξέρω, το ξεμπερδέψω. Είδα το 19 Δεκεμβρίου. Εγώ δεν ήθελα στον αέρα να αλλά, πέσω όχι, γιατί σέβομαι. Μην ανησυχείτε, εγώ δεν έχω θέματα. Παρακαλώ, 19 Δεκεμβρίου του 2014 είναι η μία. Και η άλλη είναι 27 Φεβρουαρίου είναι του 2015. Για διαβάστε το κείμενο. Και απάνω. Μάλιστα βλέπω εδώ, στο φάξ επάνω τελικό κείμενο. 23 Φεβρουαρίου είναι. 23 Φεβρουαρίου είναι το τελικό κείμενο. Και 27 έχει οριστεί. Τώρα αν είναι το ίδιο που λέτε εσείς όχι, δεν το έχουμε δει. Εγώ σας το δίνω, να βάλετε τους οικονομολόγους σας να το διαβάσουν. Θα δείτε μέσα και περί του αγγλικού δικαίου και περί των πάντων. Επί της ουσίας. Εγώ δεν ψέγω. Δεν ήταν η κυβέρνηση ο Τσίπρας. Δεν ήταν η κυβέρνηση ο Τσίπρας. Και το άλλο 27 Φεβρουαρίου του 2015. 19 Δεκεμβρίου ήταν η παράταση που φέραμε εμείς στη Βουλή. Και το κείμενο αυτό. Και μετά είναι το δικό σας κείμενο, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το δικό μας και πλην του τούχου σου. Το οποίο λέει ο κ. Μητρόπουλος δεν έχει υπογραφές. Ο κ. Μητρόπουλος ισχυρίζεται ότι δεν έχει υπογραφές. Εάν το κείμενο αυτό δεν έχει την υπογραφή του κυρίου Βαρουφάκη, δεν είναι νόμιμο. Δεν είναι δεσμευτικό. Το παραταλεπορήσαμε αυτό και ότι ο καθένας έβγαλε συμπεράσματα. Να σας πω. Τώρα έχουμε ανάγκη από λεφτά. Ακριβώς. Πόσα λεφτά μπορούν να πάρουν και πότε. Λοιπόν, εγώ έρχομαι τώρα σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η ρευστότητα των 15 ημερών. Και δεν την έχω από καμία μυστική πληροφορία, την έχω από την επιστολή που έστειλε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Μέρκελ. Και γι' αυτό και προκάλεσε την επταμερή και γι' αυτό και προκάλεσε όλες τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Τι χρειάζεται τώρα. Τώρα χρειάζεται να πάει μέχρι στο Eurogroup, το ξέρετε καλύτερα από μένα, το λένε οι συντάκτες σας κάθε μέρα. Χρειάζεται να πάει στο Eurogroup με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στον κατάλογο. Εάν αυτές εγκριθούν, πιστεύω ότι σταδιακά, φέτες, θα δοθεί αυτή η χρηματοδότηση, η οποία πράγματι έχει πάρα πολύ αργήσει. Έχει δίκιο εκεί που λέει ότι έχουμε να την πάρουμε από τον Αύγουστο. Με βάση λοιπόν αυτή τη συμφωνία θα προχωρήσουμε μέχρι την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων και την πλήρη απόδοση των χρημάτων που έχουν συμφωνηθεί με βάση αυτή τη δανειακή σύμβαση και μετά πάμε για το καινούριο, για την καινούργια πλέον διαπραγμάτευση, για την καινούργια συμφωνία. Εκεί λοιπόν εγώ λέω το εξής, κύριε, ότι από την ώρα που προσγειωθήκανε όλοι, διότι πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει αυτό πριν από 2,5 χρόνια και τα υπόλοιπα κόμματα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, φτάνει η ώρα μιας εθνικής ομάδας διαπραγμάτευσης για το μεγάλο πακέτο. Και φτάνει η ώρα μιας συνεννόησης που θέλουμε να πάει αυτός ο τόπος. Εάν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, εάν θέλουμε να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω και να κάνουμε και αυτά τα οποία δυστυχώς εμείς δεν κάναμε. Μαζί με τον Σαμαράκη, με τον Βενιζέλο και με τον Θεοδωράκη να κάνουν μια ομάδα και να πάνε να διαπραγματευτούν. Ναι, κύριε Καμπουράκη. Ναι, και να σας πω γιατί. Διότι αν συμφωνήσουμε ότι πλέον αυτού του είδους οι λαϊκίστικες φωνές, οι οποίες όλο αυτόν τον καιρό είχαν καταφέρει να τετραγωνίσουν τον κύκλο, είχαν καταφέρει να βρουν λεφτά από την Κίνα, από την Ρωσία, από το δεν ξέρω τι κτλ. Όλες αυτές οι φωνές πλέον εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα οποία μάλιστα, λέγανε. Λοιπόν, κύριε Παγκόγια, να επιτρέψετε λίγο χρόνο και θέλω να τοποθετήσω και από τους δυο σας για αυτό το θέμα. Θέλω ένα σχολιασμό του θέματος κ. Κατρούγκαλου. Διότι είναι μέσα στη. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο συνέβη με τον κύριο Κατρούγκαλα είναι εξαιρετικά επιβλαβές για την κυβέρνηση. Ο κύριος Κατρούγκαλος μπορεί να ισχυρίζεται σήμερα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και να τον καλύπτει το Μαξίμου και... Έχει, λέτε εσείς. Κάτι γνώμη μου να έχει. Έχει νομικό, όχι ουσιαστικό. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει το νομικό κομμάτι, όχι νόμιμα ο άνθρωπος ήταν δικηγόρος, καταργήθηκε το ασυμβίβαστο. Υπάρχει όμως ένα ηθικό ασυμβίβαστο, μάλιστα, κύριε Καμπουράκη. Μάλιστα. Το ηθικό ασυμβίβαστο λέει ότι δεν μπορείς να εκπροσωπείς το ελληνικό δημόσιο ως υπουργός, διότι αυτό κάνεις, και ταυτόχρονα αυτόν που στρέφεται κατά του ελληνικού δημοσίου. Δεν γίνεται. Δεν το έκανε όταν ήταν υπουργός όμως, σου λέει. Μα οι δίκες τις οποίες πήρε στρέφονται κατά του ελληνικού κράτους. Ο ίδιος τις έκανε.
Κάθε νομοθετική ρύθμιση λοιπόν που θα φέρνει τώρα ο κ. Κατρούγκαλος στη Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σηκώνονται βουλευτές και του δικού του κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, οι οποίοι θα του λένε πόσα θα πάρει. Εσείς τι λέτε τώρα, κύριε Μητρόπουλε, στο ελάχιστο χρόνο που έχουμε? Ο κ. Κατρούγκαλος, από τους καλύτερους συνταγματολόγους, έκανε ατελείς χειρισμούς. Δεν ανέλαβε όμως καμία υπόθεση. Γιατί το λέτε μετά, ατελείς, έκανε ατελείς χειρισμό. Ατελείς χειρισμό. Δεν καταλαβαίνω. Το ότι κατέθεσε αυτά και έκανε ατελείς χειρισμούς. Σε κάθε περίπτωση είναι διαπρεπής συνταγματολόγος, έδωσε εξηγήσεις, είπε ότι δεν θα κάνει χρήση και δεν ανέλαβε καμία υπόθεση και υπήρξε δόση υπερβολής και στο δημοσίευμα, όπως υπήρξε και δόση ενδεχομένως επίστευσης το ότι η κυβέρνηση δια του κυρίου Νικολούδη έστειλε αίτημα να ερευνηθούν ποινικά τα δάνεια όλων των ΜΜΕ και αυτό ενδεχομένως τον εχώρησε κάποιος. Προχθές το έκανε αυτό και σε αυτά τα ζητήματα έχω κάποιες επιφυλάξεις. Τι εννοείται δηλαδή εξαιτίας του κυρίου Νικολούδη που τα βάλε το βήμα έχω επιφυλάξεις για το ότι και η κυβέρνηση επέσπευσε το να διερευνηθούν κάποια ζητήματα. Όχι να ερευνηθούν. Καλά όχι, το έκαναν. Όχι. Καλά το έκαναν. Πολύ καλά. Γιατί το αλλά λέω αυτό? Μέχρι να μας διερευνήσουν, γιατί, θα τους ψάχνουν. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι χρειάζεται καταλλαγή. Χρειάζεται συνέχεια. Εσείς λέτε ότι μπορεί ο κ. Γκολούς να το έκανε μετά το δημοσίευμα, αυτό εννοείται? Ο κύριος? Όχι. Όχι, το έκανε πριν και γι' αυτό το δημοσίευμα. Την προηγούμενη εβδομάδα το έκανε. Πώς το συνδυάζει? Είπε ότι ο Χιώτης τσαντίστηκε επειδή ο κ. Νικολούδης έκανε αυτό. Υπάρχουν, λέω, δόσεις υπερβολής. Διότι και στο θέμα του κ. Κατρούγκαλου, επειδή υπήρξε, είναι συνταγματολόγος, τον ψήφισε η μισή Ελλάδα. Βγήκε τρίτος ευρωβουλευτής. Υπό αυτή την έννοια. Θέλω να σας πω δηλαδή. Και δεν ανέλαβε καμία υπόθεση μετά την υπουργία του. Υπό αυτή την έννοια κύριοι, δηλώνω ότι και κυρία Μπακογιάννη, δηλώνω ότι υπήρξαν ατελείς. Κακοί, ατελείς χειρισμοί. Δεν έπρεπε να κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να διακόψει αμέσως από ευρωβουλευτής. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο υπέστη είναι δυσανάλογο και της προβολής και της προσβολής κλπ. Κύριε Οικονομέα, παρακαλώ. Για σκεφτείτε να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση ο κύριος Κατρούγκαλος στη Βουλή και να έχει υπογράψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να λέει ότι εάν το θέμα του ενδιαφερόμενου πελάτη του λυθεί με νομοθετική ρύθμιση θα παίρνει 12% του μισθού του. Είπε ότι δεν θα τα εκτελέσει αυτά, κυρία Μπακογιάννη. Είπε δεν θα τα εκτελέσει. Φαντάζεστε, εάν υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο, διαβίου 12%. Είναι φοβερό πράγμα. 12% νέου. Και διαβίου. Αφού εφάπαξ είναι μια υπόθεση. Παρακαλώ, όχι μισό λεπτό, σας ενδιαφέρει. Κύριε Καμπουράκη, βοηθήστε με λίγο για να ολοκληρώσουμε δημοσιογραφικά την έρευνα. Επειδή έχετε την κάμερα δίπλα. Αυτό είναι του 2014 που είχε υπογράψει η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση τότε. Έγινε στο Λουξεμβούργο. 19 Δεκεμβρίου του 2014. Θα δείξω αυτό, σε παρακαλώ, γιατί είναι πανομοιότυπες οι σελίδες εκτός από τις ημερομηνίες. Ναι, για δείξω. Λοιπόν, εδώ πάνω λοιπόν λέει έγινε στο Λουξεμβούργο 19 Δεκεμβρίου του 2014. Μάλιστα. Και από κάτω έχει υπογραφές, αναμένουν οι υπογραφές. Ναι, Ελληνική Δημοκρατία και λοιπά. Εδώ το καινούριο κείμενο το οποίο ο κ. Μητρόπουλος δεν έχει υπογραφές. Είναι πανομοιότυπο. Το δηλώνω και εγώ. Και εδώ έχουν αφήσει κενό την ημερομηνία, είναι Φεβρουαρίου. Το βλέπεις εδώ το Φεβρουαρίου 2015 και έχουν αφήσει. Και το ανυπόγραφο, κύριε, είναι πανομοιότυπο. Το λέω και εγώ. Έχω κάνει αντιπαραβολή. Είναι κενή. Έχετε κάνει αντιπαραβολή. Άρα έχω δίκιο. Μεταξύ του υπογεγραμμένου της Νέας Δημοκρατίας και του ανυπόγραφου που έχω εγώ υπόψη μου είναι σχεδόν προφανώς το υπογεγραμμένο. Γιατί είμαι ειλικρινής, το λέω αυτό. Προφανώς το υπογεγραμμένο, αν υπάρχει υπογεγραμμένο, γιατί εσείς το αφισβητείτε, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αν υπάρχει, θα έχει πια την ημερομηνία. Ναι, δεν ξέρω. Και υπογραφές. Δεν ξέρω. Αλλά πανομοιότυπο. Δεν ξέρω αν έχει. Πανομοιότυπο. Αυτό που έχω δει και έχω αντιπαραβάλει είναι πανομοιότυπο, σας λέω. Αλλά δεν το έχω δει υπογεγραμμένο. Τι να σας πω. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Yeah.